Έλα. Μπες. Γεια σας, καλημέρα. Στα Χανιά θέλουμε. Πλαίσιο. Πλαίσιο, ναι. Λοιπόν, έχω κατέβει στα Χανιά και πήγα στο πλαίσιο να βρω τα αυτοκόλλητα αυτά που σας έδειξα. Που ήταν στο... πώς το λένε, στον τοίχο. Τελικά δεν τα είχε. Εντάξει, εγώ τα έχω πάρει τώρα χρόνια, μη ζητάω και τρελές. Είχε άλλα, κάτι άλλα, κάτι δεντράκι, κάτι σκατουλάκια. Και εμένα δεν μου αρέσανε. Οπότε θα κοιτάξω και κάπου αλλού. Περνάνε και τα αυτοκίνητα τώρα. Ναι. Τα νυχιάκια μου, τα Halloween. Δεν ξέρω, δεν εστιάζει. Ναι, να σου δείξω και από εδώ πώς είναι, που δεν είναι διαφορετικά, τέλος πάντων. Και τώρα θα πάω. Πού θα πάω τώρα, κάτσε να σου πω. Θα πάω στην τράπεζα. Θα πάω στην τράπεζα και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, εφόρια να σας μιλήσω, πήγα στην τράπεζα, τελείωσα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα περιμένω τον Όντα να έρθει, να φύγουμε μαζί, να πάμε στο σπίτι και θα σας δείξω τι ψώνισα στον Όντα. Λοιπόν, ήρθα στο σπίτι, θα σου δείξω γρήγορα αυτό που πήρα. Πήρα κάτι στον Όντα φυσικά. Φυσικά δεν του είναι, με κοιτάει κιόλας εδώ, δεν του είναι λέει απαραίτητο, αλλά εγώ το πήρα, έτσι. 8 χρόνια τον παρακαλώ να πάω να του πάρω το συγκεκριμένο πράγμα και δεν το θέλει, ρε παιδί μου. Θέλει να βάλει τη ζακετούλα του και να βγαίνει έξω, έτσι. Έξω χιονιάς, θα κρυώνει αυτός και θα φοράει μόνο τη ζακέτα. Θα το φοράς και θα πεις και ένα τραγούδι. Τέλος. Λοιπόν, πήγα και του πήρα αυτό το ωραίο το θεσπέσιο. Άνοιξε μου λίγο το φως, καλέ. Όχι, μην πας. Ναι, άνοιξε μου εκεί πέρα, τα πάνω. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα το μπουφανάκι. Είναι διπλό μέσα και έχει σαν φουτεράκι, το βλέπεις. Σαν ζακετούλα ή φουτεράκι. Ναι, ζακετούλα. Διπλό. Έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ το πήρα σε large και δεν του έκανε. Το δοκίμασα στον δρόμο όταν είχε έρθει, που σου λέω τον περιμένω. Και τελικά δεν του έκανε και πήγαμε και το αλλάξαμε και πήραμε extra large. Extra large, τέλος πάντων. Λοιπόν. Έχει πλάτε, ναι. Να το. Κάτσε εδώ πέρα. Να το πάρω αγκαλιά. Το δείχνω γρήγορα πάνω πάρω το Θοδωρή από το σχολείο. Πολύ ωραίο είναι. Βλέπεις. Θα το ανοίξω πώς είναι μέσα. Ωραία η επένδυσή του και απ' έξω είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια και τσεκούλες έχει. Και θα το βγάλουμε και αυτό και κάποια στιγμή θα σας το δείξω και φορεμένο. Αυτό, πώς έκανε αυτό, 60 ευρώ έκανε, μια χαρά ήταν και εκτός στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ψωνίζουμε συνέχεια από εκεί βασικά, παίρνει όντας από εκεί τα κοστούμια, παίρνει και τα παντελόνια, παίρνει, τέλος πάντων. Αυτά, πάω να πάρω το Θοδωρή από το σχολείο. Τι κάνω άλλο, μαγειρεύω φακές, αυτά, και θα τα πούμε αργότερα. Νομίζω σας είχα αφήσει εκεί πέρα που είχα πάει να πάρω από το σχολείο το Θοδωρή, που σας είχα δείξει το μπουφάν του, του Νόντα, βέβαια. Ναι. Και τώρα είμαι στο σπίτι, έχω κάνει τις δουλειές μου, έχω διπλώσει κάτι ρούχα, τα είδατε, έχω πλύνει τα πιάτα και τώρα βάζω, κάνω φαγητάκι, κάνω γιουβέτσι, το έχω τελειώσει από την κατσαρόλα και θα το βάλω τώρα σε λίγο στο φούρνο, θα σας το δείξω. Αλλά πριν σας το δείξω, θέλω να σας δείξω τι άλλο έχω πάρει, έχω αγοράσει. Λοιπόν, πρόκειται για κάτι πλεκτά. Ήδη το πρώτο πλεκτό το έχετε δει, είναι αυτό εδώ πέρα που φοράω. Να το. Αφήσω τα άλλα εκεί πέρα. Είναι έτσι. Τέτοιο στυλ. Κλείνει δηλαδή. Το βλέπετε, πέφτει έτσι και δένει εδώ πέρα. Σαν κροπ. Το βλέπετε.
σε κάθε χρώμα. Εντάξει, γι' αυτό το πλεχτό τώρα δεν έχω λόγια. Τι να σας πω, είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι υπέροχο. Από χτες που το έχω αγοράσει, ήρθα, το όπλυνα, το έβαλα στο στεγνοτήριο, δεν έπαθε τίποτα. Στα ευαίσθητα εννοείται. Και έχει γίνει το δεύτερο πετσίνι, θέλω να σας πω. Είναι υπέροχο, είναι καταπληκτικό. Μου αρέσει τόσο πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πάρα πολύ καλύτερο. Ζεστό. Βγαίνω έξω χωρίς μπουφάν, βγαίνω με αυτό. Με αυτό πήγα και πήρα το Θοδωρή από το σχολείο. Και πάω να κάτσω κάπου να σου δείξω και τα άλλα δύο που πήρα. Λοιπόν, έκατσα λίγο τώρα να σου δείξω και τα άλλα δύο πουλοβεράκια που πήρα. Βασικά δεν μπορώ να μιλάω δυνατά. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί έχω και τον απορροφητήρα. Κάτσε να σας φέρω πιο κοντά. Γιατί κάνει μέσα μάθημα ο Θοδωρής με τη δασκάλα του. Και πάμε τώρα να σα δείξω. Λοιπόν, είπαμε, είναι αυτό το πέρα το καφέ που είναι κροπ και δεν είναι έτσι τα βρωτά. Και το άλλο που πήρα είναι μια υπέροχη ζακετούλα σε ροζ. Όχι, δεν είναι ροζ. Είναι μοβ χρώμα. Νάτι, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα. Είναι μοβ. Δεν είναι μοβ, όχι. Πώς να το πω. Ποιο χρώμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Ποιο χρώμα είναι αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι αυτή εδώ πέρα η ζακετούλα. Και πέφτει έτσι μπροστά. Τη βλέπεις. Μιλάμε, είναι καταπληκτική έτσι και αυτή. Τόσο ζεστή που είναι. Φοβερή είναι. Την πήρα σε αυτό το χρώμα, δεν είχα ποτέ τέτοιο χρώμα. Μου πάει και αυτό το χρώμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή και το τρίτο πράγμα που πήρα, το τρίτο είναι ένα pullover, κόκκινο βέβαια. Βλέπεις, κοίτα αυτό τώρα πώς πέφτει εδώ. Να το, είναι έτσι. Το βλέπεις. Πέφτει δηλαδή εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτό το μπούλιο που κάνει. Λοιπόν, να το. Δεν είναι τελείο. Πες μου. Έχει και αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πέρα στο μανικάκι που δεν ξέρω αν τη βλέπεις. Λοιπόν. Μου άρεσαν τόσο πολύ που όταν τα είδα ενθουσιάστηκα. Και δεν σου κρύβω ότι έχω στο μυαλό μου να πάρω και άλλα τέτοια. Το φως εδώ πέρα με κάνει χάλια βέβαια. Όχι ότι δεν είμαι βέβαια. Αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τρία καινούργια αποκτήματά μου. Ένα κόκκινο, ένα καφέ και ένα που θα μου γράψεις τι χρώμα είναι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι να είναι αυτό. Τώρα στο μυαλό μου είναι και δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, γράψτε μου στα σχόλια τι είναι, όποια ξέρει. Τι χρώμα που το λέμε αυτό τώρα. Έτσι. Αυτά εδώ πέρα είναι. Είναι τόσο ζεστά που δεν χρειάζεται από κάτω να φορέσει, από πάνω να φορέσει κάποιο μπουφάν. Τελείως. Προς το πάνω δηλαδή. Μέχρι Δεκέμβρη δεν φοράς τίποτα. Έτσι πάω στο σχολείο και παίρνω το Θοδωράκι. Αυτά. Πάω να βάλω το κοτόπουλο. Γιατί το κάνω γιουβέτσι, κάνω με κοτόπουλο, έτσι. Πάω να το βάλω στο φούρνο, στο ταψάκι. Να το ρίξω. Και να ρίξω και το κρυθαράκι. Και θα σου δείξω εννοείται πώς είναι. Λοιπόν, μάλλον με το ένα χέρι, περίμενε να κλείσω. Με το ένα χέρι δεν μπορώ να ανοίξω τη χύτρα, αλλά θα προσπαθήσω. Oh! Βασικά δεν την έχω. Δεν έχω βγάλει τον ατμό. Μισό λεπτό να τον βγάλω. Θέλει λίγο ακόμα. Λοιπόν, να το κοτοπουλάκι είναι έτοιμο. Και τώρα θα το μεταφέρω στο. Πώς το λένε, μωρέ, στο ταψί για να το βάλω και το κρυθαράκι. Για να το ψήσω και εκεί πέρα. Και θα γίνει και θα είναι έτοιμο και θα είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, το μετέφερα στο ταψί και τώρα θα ρίξω το κρυθαράκι, θα το κάνω λίγο έτσι. Πιθανότατα να χρειαστεί και άλλο λίγο νεράκι, έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, αυτό. Το κρυθαράκι που θα βάλω είναι το μέλισσα και θα το ρίξω και θα το βάλω στο φούρνο. Τώρα θα σας το δείξω εσάς έτοιμο, έτσι. Δεν θα σας το ξαναδείξω. Έκατσα λίγο να ξεκουραστώ. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι έρχονται πολλά βίντεο βέβαια. Λέω, θα σας κάνω βίντεο ανακαίνησης βέβαια, γιατί ανακαινίζουμε το μπάνι μας σε λίγες μέρες. Θα ξυλώσουμε τις ντουλάπες από το σπίτι βέβαια. Και δεν θα βάλουμε καινούργιες ντουλάπες. Όχι, δεν θα βάλω. Έτοιμες εννοώ, έτσι πάρουμε και να τις βάλουμε. Θα κάνει ο άντρας μου μία κατασκευή και θα σας την δείξω βέβαια. Θα σας τραβάω όλα, θα σας τραβήξω βήμα-βήμα. Λοιπόν, τώρα κάθομαι λίγο να ξεκουραστώ, να τελειώσει ο Θοδωρής το μάθημα του που έχει με τα σκάλα. Και μόλις γίνει το γιουβέτσι, θα σας το δείξω και θα κλείσω το βίντεο γιατί δεν θέλω να μου βγει μεγάλο. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, και η κατάσταση είναι αυτή. Παιδάκι μου, ποιος έδεσε. Α, δεν μπορείς να μιλήσει. Κοιτάξτε την κατάσταση εδώ πέρα. Μόνος σου δέθηκε. Ποιος.
Σε απαγάγανε. Οι κλέφτες ποιοι. Σε δέσανε. Α, είσαι δέσει και τα χέρια πίσω. Wow. Καλέ, τι είσαι, είσαι φανταστικός. Έλα, περίμενε. Να μας πεις. Περίμενε. Μίλα. Σου έκανα και αποτρίχωση. Για πες. Ποιος έδεσε. Με έδεσε η αστυνομία. Η αστυνομία μία σε έδεσε γιατί. Όχι μία, τρεις ήταν. Όχι πέντε. Πέντε αστυνομικοί. Ναι. Παναγία. Λοιπόν, ο Θοδωρής παίζει εδώ PlayStation. Κάνανε το μάθημά τους και έχει γίνει χαμός. Μισό λεπτό, Θοδωρή. Να, θα δείξουμε στα παιδιά τι παίζεις. Για να δούμε τι παίζει ο Θοδωρής. Τι παίζεις. Σαν Αντρεάς. Ναι, εδώ πέρα, κράτα το. Το, το κρατάω, βέβαια. Είμαστε εδώ πέρα με το φιλαράκι μας. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι. Γεια σας, παιδιά. Παίζω τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα, τον Νίκο. Να κάνω. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ. Έτοιμο το γιουβετσάκι μας. Και ο αδερφός. Θα φάει και ο αδερφός. Λοιπόν, θα σερβίρω τώρα στο Θοδωρή να φάει. Θα του ρίξω και λίγο τυράκι από πάνω. Καλά, είναι καταπληκτικό, κορίτσια. Όποια δεν το έχει φτιάξει. Ναι, όποια δεν το έχει φτιάξει με κοτόπουλο, να το δοκιμάσει. Εννοείται πως μου αρέσει και με μοσχάρι, αλλά και με κοτόπουλο είναι εξίσου υπέροχο. Φτιάξτε το αν δεν το έχετε δοκιμάσει με κοτόπουλο. Και θα το βάλω να φάει τώρα ο Θοδωρής. Θα το βάλω και θα σας το δείξω και σερβιρισμένο. Λοιπόν, έχω βάλει στο Θοδωρή να φάει. Πείτε μου τώρα, μα δεν είναι όνειρο αυτό το φαγητό τώρα εδώ. Άμα είναι όνειρο αυτό, τι είναι. Τέλος πάντων, καταπληκτικό, καλή του όρεξη. Αυτό ήταν λοιπόν το γιουμπετσάκι μου. Είναι υπέροχο, καταπληκτικό, θεσπέσιο. Και αν δεν το έχει κάνει, να το δοκιμάσει, βέβαια. Σε ποιον δεν αρέσει το γιουβέτσι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να μην του αρέσει το γιουβέτσι, βέβαια. Τέλος πάντων, και κάπου εδώ θα σου πω ότι αυτό είναι το βίντεο και τελείωσε εδώ πέρα. Και για να κρατάμε επαφή, μην ξεχνά να κάνει εγγραφή σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Θα είσαι απόλυτα υγιής βλέποντας εμένα, πίστεψέ με. Καλά, δεν παίρνω και ολοκό. Τέλος πάντων, δεν θα πάθει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν θα σου έρθει κανένα μπουγιουρντί από την εφορία ότι χρωστά, πώ θα λένε, κανένα μύθιτο ποσό. Τέλος πάντων, μην ξεχνά λοιπόν την εγγραφή για να κρατάμε επαφή και κάτι άλλο. Άφησε μου και τα σχόλιά σου κάτω από αυτό το βίντεο. Ναι, κάνε και like στα βίντεό μας αν σου αρέσουν. Α, καμπανάκι. Α, μπράβο, να πατάς και το καμπανάκι εκεί που λέει σε όλες τις ειδοποιήσεις. Ναι, λοιπόν, αυτά από εμένα και από τον Θοδωρή. Ως την άλλη φορά να είστε καλά. Γεια σας.